Λοιπόν, επανήλθαμε και πάμε να δούμε λίγο και τα της Νέας Δημοκρατίας. Τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία. Αρχίσω από τον Γιάννη Μουτσού. Τι έγινε, Γιάννη, λοιπόν, σήμερα. Υπάρχει μια εντατική συνάντηση. Τι? Νέα Δημοκρατία στην εντατική. Όχι, γιατί είναι στην εντατική. Μια χαρά. Είναι. Με ρώτησε τι γίνεται. Εκφράζω λοιπόν. Ωραία, στην εντατική. Στην εντατική, γιατί σήμερα το απόγευμα έχουμε τη συνάντηση του κύριου Βαγγέλη Μημαράκη με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Στη Ραφίνα. Ακριβώς. Αλλά βρέχει όμως. Δεν μπορεί να πάνε εκεί στι ταβέρνε κάτω και στη γειτονιά κάτω. Κακία. Το σημαντικό είναι να τα συναντηθούν. Κακία, γιατί. Αν πας στη Ραφίνα, εσύ θα πας στο σπίτι, θα πας κάτω στο. Καλά, εν πάση περιπτώσει, εν συντομία λοιπόν τη περίπτωση αυτή, θα υπάρξει λοιπόν αυτή η συνάντηση η οποία θα κρίνει πολλά πράγματα από εδώ και πέρα του τι θα γίνει. Εάν λοιπόν ο κ. Μημαράκης συναντηθεί και πάρει την ευλογία ή αν θέλετε το χρήσμα τον κ. Καραμαλή, τότε βλέπουμε ότι ο κ. Μημαράκης θα θέσει υποψηφιότητα εκ νέου για να κατέβει υποψήφιο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα βέβαια είναι για ποιο λόγο είχε τεθεί υπηρεσιακός αρχηγός. Από εδώ και πέρα λοιπόν κινείται τις διαδικασίες για να υπάρξει νέος πρόεδρος. Τι θα αλλάξει στην επόμενη μέρα της Νέας Δημοκρατίας αν ο ίδιος πλέον είναι πρόεδρος. Αφού μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι εφόσον δοκιμάστηκε απέναντι στον κύριο Τσίπρα μια φορά, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στην επόμενη φορά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάλι μεταβατικός θα είναι. Όχι, δεν είναι μεταβατικός. Εκλεγμένος μεν μεταβατικός. Αν είναι εκλεγμένος, προφανώς. Θα είναι πολύ πιο συγκεκριμένα τα καθήκοντά του. Θα έχει δυνατότητες. Την επόμενη εκλογική θα έχει δυνατότητες ενδεχομένως να αλλάξει ακόμη το καταστατικό. Θα τα δούμε όλα αυτά. Λοιπόν. Βέβαια, να αναφέρουμε πέρα στον Σιγιάννη ότι ο Μημαράκης έχει εκφράσει την άποψη ότι δεν θέλει να εκλέγεται από τη βάση. Όχι για άλλο λόγο, γιατί φοβάται τον κόσμο. Απλά γιατί δεν θέλει. Λέει ο καθένας να βάζει να πάει να δίνει 4-5 ευρώ και μπορεί να είναι ξέρω, σε άλλο κόμμα, να μην αναφέρω τώρα. Mm-hmm. Και κάποιος να το πει ότι πήγαινε και πληρώσει τέτοιο και ψήφισε αυτόν και να πηγαίνουν έτσι. Θέλει αυτούς που είναι. Στα που όργανα. Έχουν σχέση με το κόμμα. Στα όργανα. Η ζεστή. Ναι. Το θέμα είναι να κάνει η πιο δεξιά πτέρυγα, νομίζω. Εκεί θα φανεί. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά, ένα από τα βασικά ονόματα τα οποία παίζουν κυρίαρχο ρόλο στους υποψηφίους ακούγεται του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα. Μπα. Τα ονόματα της κυρίας Κεφαλογιάννη, το οποίο και αυτό φαίνεται να ακούγεται πολύ έντονα και αν θα πάει μέχρι τέλος θα το δούμε γιατί την άλλη Παρασκευή θα πρέπει να υποβληθούν όλες τις υποψηφιότητες. Θα κριθεί κυρίως εάν θα ανοίξει που λέμε το παιχνίδι. Εάν ανοίξει λοιπόν το παιχνίδι της υποψηφιότητας στη Νέα Δημοκρατία, τότε θα έχουμε και ονόματα όπως το κυρίο Τζιτζι Κώστα, ο οποίος μπορεί να κατεβεί. Ας το πούμε, ας πούμε, επιτραπεί η φράση και σαν αντάρτης, χωρίς να πάρει λέει, το χρήσμα από κάποια πλευρά. Πάλι αντάρτης ο Τζικώστας. Κατέβη την άλλη φορά, πήρε την 75% πήρε ο κ. Τζικώστας. Αλλά δεν είναι δικό μια τυχαία προσωπικότητα. Το καθεστώς τότε ήταν άλλη. Και άλλες. Το όνομα του κ. Κικίλια βεβαίως ακούγεται. Και το όνομα του κ. Βορύδη. Βέβαια, ο κ. Βορύδης, από ό,τι πληροφορούμε, όπως μου είπαν κάποιες πηγές μου, αν λοιπόν κατεβεί ο κ. Μημαράκης, θα στηρίξουν τον κ. Μημαράκη. Μάλιστα. Άρα, για να ανακεφαλαιώσουμε. Η βασική υποψήφη. Εάν και εφόσον πάρει το χρήσμα ο κ. Μημαράκης, θα είναι ο κ. Μημαράκης. Είναι κομβική σημασία. Η κίνηση που θα κάνει ο Βαγγέλης Μημαράκης, αν θα κατέβει. Γιατί αν θα κατέβει, θα έχει εν μέρει και την υποστήριξη του καραμαλικού συστήματος. Mm-hmm. Έχουμε τι μας είπε να έχουμε, Μαρία, το Βασίλη τον Οικονόμου. Να βρούμε την ατάκα του Βασίλη του Οικονόμου που είπε χθες. Θα το ψάξουμε, να το δώσουμε σε λίγο. Δεύτερον, έχει πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης θα πάει μέχρι τέλους. Τώρα οι άλλοι που λένε υποψηφιότητες, βγήκε ο Ψωμιάδης σήμερα, ο Τατούλης είχε βγει. Όλα αυτά συνήθως στην πορεία μαζεύονται, συρρυκνώνονται και μένουν ένα-δύο πρόσωπα, ίσως και ένα τρίτο. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε. Άμα το έχουμε, πάμε γιατί ο Βασίλης Οικονόμου μπήκε βουλευτής επικρατείας. Ναι, Γιάννη, και ερχόμαστε αμέσως πριν το δείξουμε. Ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Είχε μπει την εποχή του Σαμαρά βουλευτής επικρατείας. Χθες πήρε θέση ξεκάθαρη υπέρ του Βαγγέλη Μημαράκη, αν είναι αυτός. Γιάννης Μούτσος, και πάμε να το δούμε. Εάν λοιπόν και αυτή τη φορά έχουμε μια αποτυχημένη προσπάθεια στην εκλογή Προέδρου στη Νέα Δημοκρατία, φοβάμαι πολύ πως η κεντροδεξιά παράταξη θα οδηγηθεί σε ένα τέλμα και ενδεχομένως στην αυτοκαταστροφή της. Το μετά, ποιος θα υπάρξει και με ποια, αν θέλετε, ιδιότητα θα σε επιδείσουν νέα μορφώματα ή νέα κόμματα του κεντροδεξιού χώρου, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Πάντως, είναι η μοναδική πλέον ευκαιρία να βγει ένας πρόεδρος ο οποίος θα συσπηρώσει τις δυνάμεις της κεντροδεξιάς για να υπάρξει η επόμενη μέρα. Διαφορετικά, τελείωσε το παιχνίδι. Μπορώ να κάνω και εγώ μια παρατήρηση μετά το βίντεο, να μην διακόψω. Όχι, τώρα, θα το κάνουμε τώρα και θα το δείξουμε μετά. Απλώς εγώ θέλω να πω ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει τις διαθέσεις του η πιο δεξιά πλευρά της Δημοκρατίας. Έχει δει να βγει να μιλήσει, ούτε ο κ. Σαμαράς έχει παρέμβει δημοσίως πάνω στην εκλογή του νέου Προέδρου. Πιο δεξιά πλευρά, πώς, από τη δεύτερη μέρα και ο Γεωργιάδης. Ναι, ενώ όμως έκανε κάποια κριτική. Αν ο κ. Βορύδης μπει στην κούρσα της διαδοχής. Δεν έχει εκφράσει ανοιχτά πάντως θέση. Όχι, αυτό λέω, δεν έχει εκφράσει. Γι' αυτό ήθελα να πω. Άρα, να δούμε ακριβώς πώς θα διαμορφωθούν ισορροπίες εντός του κόμματος για να δούμε τελικά τι θα γίνει, γιατί πολλοί μιλούν για διάσπαση της Νέας Δημοκρατίας. Αν τελικά. Τι?
Διάσπαση. Στα δύο Ινουδού. Στα δύο Ινουδού. Θα φτάσουμε να λέμε στα δύο Ινουδού. Γιατί έχει συνιστώσει και Ινουδού. Δεν έχει μόνο ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Αυτό ήταν, ναι. Τη δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν θέματα σε κάποιες εφημερίδες. Την Παρασκευή, τι θα βάλουμε εκείνη την εποχή. Ήταν παντοδυναμία από Παπανδρέου. Στα δύο Ινουδού έπεσε την άλλη μέρα το θέμα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι η κεντροδεξιά παράταξη παραδοσιακά, ω διασπάσει και να κάνει, ένα μεγάλο κομμάτι θα μένει. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει Πασόκ, γιατί είναι το κατεξοχήν κόμμα τη αστική τάξη. Βλέπουμε μέχρι στιγμή που η Άμος πια είναι κινούμενη ακόμα, έτσι, δεν έχει σταθεροποιηθεί. Οι δύο κινήσεις οι οποίες γίνονται για υποψηφιότητες, δηλαδή αυτή του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος θέλει να μείνει και το είπε και δεσμεύτηκε δημοσίως μέχρι τέλους στην κούρσα. Και οι προσπάθειες που γίνονται από τον κύριο Καραμαλή και άλλους να επενδύσουν πάνω στον κύριο Μεϊμαράκη, έστω και αν έχει ιτηθεί βαριά στις προηγούμενες εκλογές, δείχνουν ότι η αντιπαλότητα μέχρι στιγμής και ο ανταγωνισμός είναι μέσα στα όρια του κεντρώου χώρου αυτού του κόμματος. Δηλαδή, χωρίς δεν... να απευθύνεται σε νέα μέλη, από τους υπόλοιπους χώρους. Όχι, δεν έχουν στραφεί ή δεν αφήνουν χώρο στην πιο κεντροδεξιά-δεξιά, ας το πω. Ναι. Για να μην κατηγορηθούν και για άλλους λόγους. Δεν το ξέρω, αλλά μέχρι στιγμής τα δύο γκανιά ανάλογα, ας πούμε, έτσι, πριν αρχίσει ο υπόδρομος. Ποια είναι? Αυτό που βλέπουμε, ο κύριος Μητσοτάκης, μέχρι στιγμής, ναι. Ο κύριος Μητσοτάκης και ενδεχομένως ο κύριος Μεϊμαράκης, δεν έχουμε άλλο. Αν είναι, αλλά δεν είναι, είναι και τα δύο, εν δηλαδή, αναμονή, είναι στα πίτς, είναι σημαντική. Το λέμε για τα αυτοκίνητα όμως. Τώρα για άλογα μιλάμε, δεν μιλάμε για πιτσέλαιο. Ναι, πώς να το, τα άλογα δεν ξέρω πώς το λένε στον υπόδρομο, πώς το λένε, στο προπονητήριο. Σταν μπάι στον πάγκο. Περιμένουμε να δούμε τι γίνεται. Τα κάναμε όλα. Λοιπόν, σε αναμονή λοιπόν των εξελίξεων. Πριν όμως φύγουμε, θα πω κάτι για κάποιους αγώνες που γίνονται στο Σαββατοκύριακο. Θα μου επιτρέψετε να πω για να έρθει ο κόσμος να τους δει. Ναι, πού είναι? Θα το πούμε τώρα. Είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας όλων των κατηγοριών. Ναι. Και το λέω έτσι γιατί πρέπει ο κόσμος να είναι. Τα παιδιά να τα εμψυχώσουμε. Είναι πολύ κοντά στα άλλα αθλήματα. Και ναι, να χειροκροτήσει και τη νεότερη, την κυρία Κάτσου, η οποία είναι, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν το λέω μόνο για την κόρη μου, το λέω γιατί είναι πολλά παιδιά. Ναι, ελπίζω να σωθεί η κόρη μου και φέτος πρωταθλήτρια στην κούρσα, αλλά πραγματικά γίνεται στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα. Πού θα γίνει, κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα. Το Σάββατο το πρωί και την Κυριακή θα έχουν εκεί αγώνες όλα τα παιδιά από όλη την Ελλάδα. Έρχεται η αφρόκρεμα των παιδιών και πραγματικά καλώς μας λέμε και μπορούν να έρθουν να δουν τα παιδιά. Είναι φοβερό το άθλημα. Έχει εισιτήριο? Δεν έχει τίποτα απολύτως. Είναι μέσα έτσι. Και άμα βρέχει ανησυχία αυτό. Τα εμψυχώνει στη διαδρομή τα παιδιά. Είναι δύσκολο για τους αθλητές. Το εμψυχώνει στη διαδρομή, να πω ότι είναι πολύ δύσκολο γιατί αν βρέχει είναι η κούρσα και γλιστράνε. Ελπίζω να μην έχουμε ατυχήματα, αλλά έρχεται ο κόσμος να δει πώς παλεύουν αυτά τα παιδιά. Πραγματικά πώς παλεύουν. Όλες οι ηλικίες. Άλλο δεν είναι τα αυτοκίνητα που πέφτουν πάνω σου, δεν υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Όχι, είναι μέσα και κλειστό. Αλλά βάζουν τώρα, βάζουν και επιγονατίδες. Δεν βάζουν στα παιδιά. Τίποτα. Και άμα αυξάνει το βάρος. Αυξάνει το βάρος. Τίποτα. Κράνο μόνο και γάντια, τίποτα άλλο. Λοιπόν, ωραία. Στον Άγιο Ανδρέα την Κυριακή. Δεδομένη επιτυχία, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε, πάμε να δούμε τι είπε ο Βασίλης ο Οικονόμου χθες, βουλευτής επικρατείας. Είναι μαζί με τον Μεϊμαράκη. Ο Γιώργος Βλάχος σήμερα από το Καραμαλικό Σύστημα και αυτός είπε Μεϊμαράκη, αν βάλει. Πάμε να δούμε τη δήλωση. Επειδή εκκρεμούσε η υπόθεση της ηγεσίας, πολύ σωστά ο Βακύλης Μεϊμαράκης άνοιξε το θέμα. Χθες το πρωί. Να ληφθεί εντός συντόμου χρονικού. Είναι και λίγο ενοχλημένος από την κριτική που τα ασκήθηκε μία μέρα μετά το αποτέλεσμα. Είναι πάντως, πρέπει εντός συντόμου χρονικού διαστήματος να λυθεί το θέμα και πολύ σωστά διέπραξε. Και νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί με την δικιά του συμβολή και παρουσία να οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη εκλογική μάχη, όποτε γίνει αυτή. Και νομίζω ότι η επόμενη ευκαιρία που θα έχει ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης θα συνοδευτεί από εκλογική νίκη. Δύο λεφτά. Δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να είναι υποψήφιος. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Βασίλης Οικονόμου. Δηλαδή, ο Μεϊμαράκης δεν έχει πει αν θα είναι πρόεδρος, αν θα βάλει για πρόεδρος. Αν βάλει, εγώ βγάζω από αυτά τα οποία μας λέτε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι υποψήφιος. Πρέπει να είναι υποψήφιος και στην περίπτωση που βάλει, ο Βασίλης Οικονόμου τάσσεται στο πλευρό του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ακριβώς έτσι. Ψήφισε ο Βασίλης Οικονόμου. Λοιπόν, ναι.
Πάμε τώρα. Τι είπε η κυρία Κατσέλη για τις τράπεζες, κυρία Κάτσου. Απλώς τώρα, εντάξει, επειδή τρέχει η ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, οι τράπεζες θα μας απασχολήσουν μέχρι τέλος του χρόνου. Να αναφέρω δύο από τα σημαντικές ειδήσεις της ημέρας. Το δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο συνεχίζει τη σπέκουλα για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών, παίρνει τη σκυτάλη από άλλα δίκτυα και λέει ότι θα φτάσουν οι κεφαλικές ανάγκες στα 25 δις. Ναι. Καλά, δεν... είναι πολύ ψηλό το νούμερο. Να κάνω το σχόλιο, γιατί γι' αυτό είπα και για σπέκουλα. Δεν επιβεβαιώνεται από κανέναν, δεν γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή πού θα διαμορφωθεί ο λογαριασμός του stress test που διενεργεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Άρα, αυτά τα νούμερα είναι εκτιμήσεις. Βεβαίως, επικαλείται κάποιους αξιωματούχους. Δεν ξέρω τι είναι αυτοί οι αξιωματούχοι και πού ανήκουν. Αλλά είναι γνωστό αυτό το ανώνυμη πηγή. Ναι, είναι πολύ ψηλά τα νούμερα, πολύ. Αποκλείεται λοιπόν, να. Και την ίδια στιγμή, κυρία Κατσέλη, μιλώντας σε κάποια εκδήλωση, είπε ότι βεβαίως για να μπορέσουν να ανακάμψουν οι τράπεζες, να έρθουν τα capital controls και να επανεκκινηθεί η οικονομία και βεβαίως να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, είναι να επιτύχει η ανακεφαλαιοποίηση και να βάλουν οι ιδιώτες μέτοχοι. Και η κυρία Κατσέλη συντάσσεται με την πλευρά και του κυρίου Καραμούζη και του κυρίου Θωμόπουλου και του κυρίου Γουλμπορός εκ των μετόχων της Eurobank, ότι θα πρέπει να συμμετάσχουν οι ιδιώτες μέτοχοι στις αυξήσεις κεφαλαίου των ελληνικών τραπεζών που αναμένονται στο τελευταίο δίμηνο του έτους. Τα λέω απλά για να καταλάβει ο κόσμος τι εννοώ. Τώρα, πώς θα γίνει η ανακεφαλαιοποίηση, θα το μάθουμε μέχρι τις 15 Οκτώβρη, Βασίλη. Μέχρι τις 15 Οκτώβρη. Θα ξέρουμε τη διαδικασία. Ωραία. Λοιπόν, καλά, το παρακολουθούμε και όλα πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος χρονιάς. Ναι, για να μην ενεργοποιηθούν άλλες δίδες, να αρχίσουμε να φοβήσουμε. Μην λέμε τώρα πράγματα που λοιπόν, δεν... ωραία. Πάμε τώρα. Τη λένε την κυρία Ρομπέρτα Μαντσίνο. Την έχουμε την κυρία με τους κροκοδίλους. Είναι μοντέλο. Πάμε να τη δείχνουμε, να βλέπουμε τις φωτογραφιούλες. Η φωτογράφηση έγινε στον κόλπο του Μεξικό. Και κάνει αυτού του είδους φωτογραφίες στην άγρια φύση. Εντάξει, καλό είναι να το βλέπουμε, αλλά δεν ξέρω, Γιάννη, εσύ θα ήθελες να σου αστέστης, όχι, έτσι, ναι. Μακριά από εμάς, ότι είναι ό,τι καλύτερο. Και γιατί... δεν είναι προκάτ, γιατί είχε πάρει και μάρτυρες εκεί. Και... συγγνώμη, τους έχουν υπνοτήσει. Λίγο με... τους έχουν υπνοτήσει. Όχι, δεν τους έχουν υπνοτήσει, κυρία. Αυτό είναι, γιατί είχε πάρει και μάρτυρες. Και πάει τώρα και βγάζει αυτές τις φωτογραφίες και είναι από τις πιο ακριβοπληρωμένες φωτογραφίες στην κατηγορία τους. Και ναι, και αυτή είναι η κοπέλα. Είναι μοντέλο εσωρούχων, αλλά κάνει και τέτοιες φωτογραφίσεις. Κάποιο μυστικό. Ξέρω ότι για κάποιο μυστικό υπάρχει και δεν κουνιούνται οι κροκόδηλοι τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι. Κάποιο φυσικό. Ή απλά είναι έθεση φωτογραφίες τις ίδιες. Μακριά από εμάς ο κροκόδηλος, λέει ο Βαγγέλης. Σωστά. Τέλος πάντων, όχι η κυρία που είναι στη φωτογραφία. Λοιπόν, πάμε τώρα και να πριν σας ευχαριστήσουμε, ευχαριστήσουμε τις κυρίες εμείς. Θα πάμε στο διάλειμμα και την κυρία την Αδάμ και την Αμαλία την Κάτσου. Και θα είμαστε μετά στο δεύτερο κομμάτι με τον Γιάννη το Μούτσο και τον καθηγητή τον Γιάννη τον Μάζη. Και τώρα θα σας αφήσουμε με τον χορό των ελικοπτέρων. Mm. Είναι ελικόπτερα από μία στην Κίνα, στρατιωτικά ελικόπτερα, τα οποία έκαναν εξαιρετική εμφάνιση, πώς τα λένε, δεν τα λένε ακροβατικά, αλλά έκαναν διάφορα σχήματα. Σε αερομαχίες. Όχι, όχι, αερομαχίες έκαναν με... ελιγμούς. Ναι, ελιγμούς και έδωσαν επιδείξεις. Μία παράσταση όπου ήταν... Για χορό γερανών έχω ακούσει. Για χορό... τάγκο έχω ακούσει, για χορό ελικοπτέρων δεν έχω ακούσει. Θα το δεις τώρα, είναι δύο λεπτά, το δούμε το βιντεάκι, πάμε στο διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε μετά. This old man came rolling home.
Dog a bone, this old man came rolling home.